Χιλιάδες πολίτες κατακλείζουν τους δρόμους της Τεχεράνης για να παραστούν στην ακρόσιμη ακολουθία του Ισμαήλ Χανίγια. Μαυροφορεμένοι και κυματίζοντας σημαίες της Χεζμπολά και της Παλαιστίνης ακολουθούν το φορτηγό που μεταφέρει τη σωρού του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς. Είναι στολισμένο με λουλούδια και μια μεγάλη φωτογραφία του. Μαζί μεταφέρεται και η σωρός του σωματοφύλακά του. Στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλά Αλί Χαμενεΐ, ηγείται της προσευχής στην τελετή. Προσεύχεται πάνω από τα δύο φέρετρα. Δίπλα του στέκεται ο Ιρανός πρόεδρος. Today we are saying goodbye to our leader, the leader of the Hamas resistance, Palestinian resistance movement. Μετά το τέλος της προσευχής, η πομπή κατευθύνεται προς την πλατεία Αζαντή της Ιρανικής πρωτεύουσας. Περνώντας από μια λαοθάλασσα πενθούντων, το φορτηγό με το φέρετρο του Ισμαήλ Χανίγια διανύει μια απόσταση 6 χιλιόμετρων. The prayers, there is a message in these images that you are seeing, and that is that this is bigger than just Ismail Haniyeh. This is bigger than just the assassination by, as Iran accuses it, Israel. This is about Iran's sovereignty being violated. Iran's supreme leader has accused Israel of killing a guest in their home. That was the quote from the supreme leader who has vowed to push back. This is more than just an attack on Iranian soil. This is embarrassing because it puts questions over its own security. لضيف على الجمهورية الإسلامية لابد أن يدفع مرتكبها وهو الاحتلال الإسرائيلي أن يدفع الثمن. الآن نترك تدفيع الثمن للجهات المختصة. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, έδωσε εντολή για απευθείας χτύπημα στο Ισραήλ. Μεταδίδουν οι New York Times που επικαλούνται τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που προαναγγέλουν αντίπεινα με την ενδεχόμενη ευθεία εμπλοκή του Ιράν να προκαλεί παγκόσμιο συναγερμό. So obviously Iran and Hamas blaming Israel for this assassination. The Iranians saying that they're going to respond to what happened yesterday in Tehran. Το Ισραήλ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το θάνατο Χανίγια, ωστόσο σε διάγγελμά του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μιλά για συντριπτικά πλήγματα σε Χαμάς, Χεζμπολά και Χούθη τις τελευταίες ημέρες και διαμηνύει πως η χώρα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο. Εζοχέ Ισραήλ, για μη μαατγερίμ λεφανένου. Με άζα τκυφά μπεϊρούτ, νησμαίμ ιουμίμ μιχόλ έβερ. אנחנו ארוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תופנות נגדנו מכל זירה שהיא. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ επιβεβαιώνει πως ο Φουάντ Σούκρ, ο ανώτατος διοικητής της και δεξί χέρι του Χασάν Ασράλα, του ηγέτη της φιλοϊρανικής οργάνωσης, έπεσε νεκρός στο Ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό. حتى تحرير الأرض والمقدسات. We did target Fuad Shukr. He was the number two in the Hezbollah organization, a dastardly terrorist with much blood on his hand, not just Israeli blood, but his blood of Americans and other nationalities. This is very dangerous. And what's happening is that, you know, the wave of war is coming rather than peace coming to the region. I think that what happened yesterday was a very bad day for peace in the region. Με τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς και το νούμερο 2 στην ιεραρχία διοικητή της Χεζμπολάχ να έχουν πέσει νεκροί, ο φόβος της γενίκευσης του πολέμου είναι πιο μεγάλος από ποτέ. Και είναι ραγδαίες οι εξελίξεις με το Ισραήλ να ανακοινώνει, Νέλη Χαχάμη, ότι εξουδετέρωσε και τον στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, τον εγκέφαλο της πολύ νεκρής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Και πρόκειται, Μάρκο, για τον Μοχάμεντ Ντέιφ. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε επίσημα σήμερα ότι ο επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα στις 13 Ιουλίου. Το πλήγμα είχε γίνει σε συγκρότημα κατοικιών στα περίχωρα της Χαν Γιουνίς, στο νότο της Λωρίδας της Γάζας, και μέχρι τώρα δεν είχε εξακριβωθεί αν ο Ντέιφ είχε σκοτωθεί. Η ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού αναφέρει πως μετά από αξιολόγηση πληροφοριών μπορεί να επιβεβαιωθεί πια ότι εξοντώθηκε στο χτύπημα. Η Χαμάς αρνήθηκε σχολιάσει την πληροφορία, ενώ η επιβεβαίωση έρχεται μία ημέρα μετά την αποδιδόμενη στο Ισραήλ δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, αλλά και του Φουάντ Σούκρ. Τα πλήγματα συνολικά στην ηγεσία της Χαμάς είναι μεγάλα.
Πράγματι, έχουν εξαλειφθεί τώρα ο πολιτικός και ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς, αλλά και ο νούμερο 2 διοικητής της Χεσμπολάχ. Την ώρα που οι φόβοι για γενικευμένη σύραξη εντείνονται, Μάρκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 12 πολεμικά πλοία κοντά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με την Washington Post. Σε ευχαριστούμε, Νέλη.